Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 12 Απριλίου και εμείς συνεπείς στο ραντεβού μας είμαστε on time στην τηλεόραση του Atlas για να καταθέσουμε τη δημοσιογραφική μας ματιά στα γεγονότα και να φιλοξενήσουμε τις απόψεις, τις θέσεις, τα σχόλια των εκλεκτών μας προσκεκλημένων. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας σήμερα αναμφισβήτητα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Ύδρογων Ανθράκων, όπου έθεσε τις νέες προτεραιότητες της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής με στόχο την ταχύτερη δυνατή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε πράσινο φως, για την επιτάχυνση των ερευνών για την εξόρυξη φυσικού αερίου, θέτοντας ως στόχο να έχουμε σαφή εικόνα για την ύπαρξη πιθανών αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ελλάδα έως το τέλος του 2023. Οι έρευνες, όπως ανακοίνωσε, θα αφορούν 6 εκτάσεις. Η μία στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στην περιφέρεια Ηπείρου, και οι άλλες 5 σε θαλάσσιες περιοχές, στο Ιόνιο, στον κόλπο της Κυπαρισίας και στην Κρήτη. Ο νέος αυτός δρόμος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, δεν μας απομακρύνει από τους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι απλά μια εναλλακτική διαδρομή που επιβάλλει ο πολιτικός ρεαλισμός, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος και επέμεινε πως η χώρα πορεύεται στο δρόμο της πράσινης μετάβασης με εμπιστοσύνη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πλην όμως, είναι σαφές πως απαιτούνται άμεσα και άλλες λύσεις, φίλες και φίλοι. Τώρα, στα διεθνή που αφορούν το μέλλον όχι μόνο μιας χώρας της Γαλλίας, αλλά και ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ακροδεξιά υποψήφια για την Γαλλική Προεδρία, η κυρία Μαρίν Λεπέν, μειώνει τη διαφορά απέναντι στον απερχόμενο πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν, εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα, και ενώ οι δύο υποψήφοι συνεχίζουν την προεκλογική τους εκστρατεία με το βλέμμα στις ψήφους του κυρίου Μελανσόν, του αριστερού υποψηφίου, ο οποίος ανεδείχθη τρίτος με ένα 22%, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η κυρία Λεπέν μειώνει τη διαφορά της με τον κύριο Μακρόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα, παρότι ο Μακρόν παραμένει ο νικητής, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και του δεύτερου γύρου με 54% των ψήφων. Οι δύο υποψήφοι συνεχίζουν την προεκλογική τους εκστρατεία με το βλέμμα στην αριστερά, καθώς θέλουν, όπως προανέφερα, τους ψηφοφόρους του Ζαν Λίκ Μελανσόν, που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά στον δεύτερο γύρο της 24ης Απριλίου, την ημέρα του Ελληνικού Ορθόδοξου Πάσχα. Στην Γαλλία θα έχουμε εκλογές. Σίγουροι εκ των προτέρων ότι έχουν πάρει όσες περισσότερες ψήφους θα μπορούσαν να πάρουν από τα δεξιά τους, οι δύο υποψήφοι αντιπαρατίθενται πλέον στο πεδίο της αγοραστικής δύναμης των Γάλλων, το θέμα δηλαδή που απασχολεί περισσότερο από όλα τους πολίτες της χώρας. Τώρα, για τις γαλλικές εκλογές, για τη στροφή της χώρας μας στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, αλλά και για τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, συζητάμε, φίλες και φίλοι, με τον πρώτο εκλεκτό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Μιλτιάδη Σαριγιαννίδη, αναπληρωτή καθηγητή δημοσίου διεθνούς δικαίου της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα κύριε Ραϊλόγλου. Εγώ ευχαριστώ φυσικά για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Atlas TV και του On Time φυσικά. Κύριε καθηγητά, ας αρχίσουμε από τα διεθνή. Μακρόν εναντίον Λεπέν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Ποιο είναι το διακύβευμα της κάλπης της 24ης Απριλίου? Και αν θέλετε, τι θα σημάνει μία καθόλου πλέον απίθανη, όπως τα πράγματα εξελίχθηκαν, νίκη της κυρίας Λεπέν, όχι μόνο για τη Γαλλία, κύριε καθηγητά μου, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη? Το τι θα σημάνει μία νίκη της Λεπέν για την Ευρώπη είναι το δευτερεύον. Βέβαια, το πρωτεύον για εμάς και την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά
σίγουρα το δευτερεύον για τον Γάλλο ψηφοφόρο. Γιατί είναι οι καλές επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά με την εξωτερική πολιτική μόνο και τις επιτυχίες της, εκλογές δεν κερδίζονται. Και φαίνεται πως κάπως έτσι την έχει πατήσει εντός εισαγωγικών ο Μακρόν. Έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην καλλιέργεια ενός ευρωπαϊκού πατριωτισμού και θα έλεγα πως δεν μπόρεσε να πετύχει τους στόχους τους οποίους είχε εξαγγείλει την προηγούμενη φορά, το 2017, στις εκλογές και με τις οποίες σάρωσε ένα 66%. Αυτή τη φορά λοιπόν ο Μακρόν δεν είναι ο άθαρτος πολιτικός ο οποίος έκανε το ξεπέταγμα και νίκησε σαρωτικά απέναντι στην Μαρίν Λεπέν. Ούτε η Μαρίν Λεπέν είναι απροετοίμαστη και δεν νομίζω πως πρόκειται να κάνει τις ίδιες γκάφες που έκανε στο debate την προηγούμενη φορά και πάλι το 2017. Είναι πολύ καλά προετοιμασμένη. Έχει κάνει προεκλογική εκστρατεία για πολύ καιρό, ενώ ο Μακρόν μπήκε στην προεκλογική εκστρατεία αρκετά αργά και συνεπώς είχε χάσει ήδη έδαφος και σίγουρα είναι πλέον φθαρμένος. Είναι φθαρμένος γιατί έχει περάσει από αντιδράσεις τύπου κίτρινα γυλαίκα, έχει περάσει από αντιδράσεις τύπου αντιεμβολιαστικό κίνημα, δεν έχει καταφέρει να κάνει όσα υποσχέθηκε στους Γάλλους ψηφοφόρους και οι Γάλλοι ψηφοφόροι έχουν μνήμη και τιμωρούν και δεν είναι εύκολο για έναν πρόεδρο να επανεκλεγεί και πολύ φοβάμαι πως τα προγνωστικά, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται είναι αρκετά ακριβείς γιατί πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Έχουμε να κάνουμε με επιλογή προσώπου για την Προεδρία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Δεν έχουμε να κάνουμε με ιδεολογία, δεν έχουμε να κάνουμε με κόμματα. Και είναι πιο εύκολο για τους δημοσκόπους, για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να πέσουν κοντά ή πολύ μέσα στις προβλέψεις τους, όπως και συνέβη στον πρώτο γύρο των εκλογών. Συνεπώς, εδώ το ποιος είναι ψηφοφόρος ποιανού κόμματος δεν μετράει τόσο πολύ. Ή, αν πούμε ότι μετράει, τότε αυτός ο υπολογισμός δεν είναι υπέρ του Μακρόν, διότι το 2017 ο Μακρόν στο δεύτερο γύρο είχε ένα 20% του φυγιών. Τώρα δεν έχει παρά ένα 5% της Πεκρές. Ενώ η Λεπέν έχει στα δεξιά της, φανταστείτε, η Λεπέν έχει και ακόμα πιο δεξιά, μία δεξαμενή περίπου ενός 10% των ψηφοφόρων. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί σίγουρα θα πάνε στη Λεπέν ή κατά πάσα βεβαιότητα θα πάνε στη Λεπέν και απομένει ο Μελανσόν. Ο Μελανσόν, ο οποίος τηρεί σχεδόν την ίδια στάση την οποία τήρησε και στις εκλογές του 2017. Το 2017 είχε πει ότι θα ψηφίσετε κατά συνείδηση και είχε προκρίνει την κατά συνείδηση ψήφο. Τώρα είπε καμία ψήφο στην Λεπέν. Θα ρίξει και υπήρχε πιθανότητα το μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων του ιδίου να στραφούν ποτέ προς την Λεπέν. Όχι ότι δεν θα υπάρξει φυσικά τμήμα τον δικό του ψηφοφόρου που θα ψηφίσουν Λεπέν, αλλά προφανώς είναι ασήμαντο σε σχέση με τον κύριο όγκο των ψηφοφόρων του. Νομίζω ότι το ηχείο κίνδυνος είναι η αποχή, κύριε καθηγητά. Πολύ απλά δεν θα πάρει να ψηφίσουν. Είναι ένα ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, τις τρεις προηγούμενες φορές υψώθηκε απέναντι στην ακροδεξιά, αν δεν κάνω λάθος, το είχαν χαρακτηρίσει ένα τείχος δημοκρατίας, ώστε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Φαίνεται πως, όπως και τα περιγράφετε, αυτό το τείχος δεν πρόκειται τώρα να υψωθεί. Τα πράγματα, οι καταστάσεις δεν είναι ίδιες. Και ακόμη βλέπουμε ότι η κυρία Λεπέν έχει αλλάξει τη ρητορική της. Πιστεύετε ότι απλά καλύπτει τα ίχνη της ή πράγματι παρουσιάζει ένα άλλο πρόσωπο? Πώς τα εκτιμάτε εσείς? Παρακολουθήσετε, έχετε παρακολουθήσει και την προεκλογική εκστρατεία. Προφανώς και δεν μπορείς να κυβερνήσεις αν είσαι ακροδεξιός. Και συνεπώς θα πρέπει να υιοθετήσεις ένα διαφορετικό προφίλ προκειμένου να καταλάβεις την εξουσία. Mm-hmm. Το γεγονός πως υπήρξαν ακροδεξί υποψήφοι στα πιο δεξιά της Μαρίν Λεπέν, αυτό δείχνει πως με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε και η ίδια να φτιάξει το δικό της προφίλ. Ακριβώς. Να φτιάξει δηλαδή ένα προφίλ το οποίο είναι πιο κοντά στη λαϊκή δεξιά και όχι στην ακροδεξιά. Αυτό δεν σημαίνει πως θα παραιτηθεί απαραίτητα από ακροδεξιές ιδέες. Αν, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να ορίσουμε με τρόπο ενιαίο τι είναι ακροδεξιό. Πάντως, θα παραμείνει ευρωσκεπτίστρια. Πάντως, η ίδια έχει κάνει μια προεκλογική εκστρατεία που δίνει έμφαση στα καθημερινά προβλήματα του Γάλλου πολίτη και γενικότερα στην εσωδηματική πολιτική. Υπόσχεται με περισσό λαϊκισμό
περίπου τα πάντα στους Γάλλους ψηφοφόρους, οι οποίοι έχουν δει να ξαναμίζονται τα εισοδήματά τους. Και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι με τέτοιου είδους πολιτικές, οι οποίες είναι ανέξοδες, λαϊκίστικες και δεν θα λέγα χαρισματικές, γιατί δεν θεωρώ προσωπικά τη Μαρί Λεπέν χαρισματική ηγέτη. Ωστόσο, έχει φτάσει την ψαλίδα με τον Μακρόν σε πάρα πολύ κοντινό σημείο εν ώψη των επαναληπτικών εκλογών. Και αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη απήχηση έχει η ατζέντα, όχι η ιδεολογία, η ατζέντα της Μαρίν Λεπέν στο γαλλικό κοινό και πόσο, αν θέλετε, παραμελημένο είναι το γαλλικό κοινό, οι Γάλλοι ψηφοφόροι από τον Μακρόν σε σχέση με τα καθημερινά προβλήματα που έχει ο Γάλλος πολίτης. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι μόνο με την εξωτερική πολιτική δεν κερδίζεις εκλογές. Μα υπάρχουν πάντα, κύριε καθηγητά μου, κάποια γενεσιουργά αίτια. Δεν νομίζω ότι ξυπνάει κανείς μια μέρα και λέει ότι από ιδεολογία είναι ακροδεξιός. Ασφαλώς υπάρχει αυτή η κατηγορία, αλλά το ζήτημα είναι η καθημερινότητα του μέσου Γάλλου πολίτη, όπως αντίστοιχα του μέσου Έλληνα πολίτη, του μέσου Ισπανού πολίτη. Και να σας πάω σε ένα. Σε αυτό ακριβώς λίγο να εστιάσουμε. Αυτή η, αν θέλετε, ανεξήγητη εν πολλής αδράνεια που επιμένει να επιδεικνύει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, όπως φούντωσε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν ρίχνει, κύριε καθηγητά, νερό στο μήλο του λαϊκισμού? Γιατί καλά να καταγγέλουμε το λαϊκισμό, αλλά έχουμε και κοινωνίες οι οποίες υποφέρουν. Και ναι, όταν ο άλλος πονάει στην τσέπη του, πονάει στην καθημερινότητά του, καλά τα ωραία λόγια, αλλά θα πάει στα άκρα. Είναι νομοτελειακό, κύριε καθηγητά, θεωρώ. Εγώ θα προσχωρήσω στην άποψη την οποία εκφράζετε, διότι πάρα πολλές φορές η ψήφος είναι ψήφος αντισυστημική, είναι ψήφος διαμαρτυρίας, είναι ψήφος στη λογική ότι βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια, την ξύλινη, τη γλώσσα, τις υποσχέσεις και το γεγονός ότι δεν βλέπω πράξεις. Αλλά προσέξτε. Υπάρχει κάτι ακόμα. Έχουμε μάθει στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, να χαρακτηρίζουμε τα πάντα με ένα γενικό όρο. Λες για παράδειγμα ότι αυτός είναι ακροδεξιός. Τώρα, το τι περιλαμβάνει το ακροδεξιός είναι μια άλλη ιστορία. Είναι σαν να λέμε πως ο Πούτιν αποκαλεί ναζιστή τον Ζελένσκι, το σύστημα γενικότερα στο Κίεβο και γι' αυτό επικαλείται την αποναζιστικοποίηση. Αλλά αν πράγματι πρέπει να καθίσουμε να μιλήσουμε για το τι είναι ο ναζισμός, προφανώς οι αναφορές μας δεν θα είναι ούτε ο Ζελένσκι ούτε κάποιος άλλος. Θα είναι ο ναζισμός στη γνήσια μορφή του, στη γνήσια έκφρασή του. Ούτε καν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι ναζισμός και φασισμός. Παρ' όλα αυτά τα τσουβαλιάζουμε όλα και προσπαθούμε μέσα από τέτοιου είδους ταμπέλες να χαρακτηρίσουμε άτομα, προσωπικότητες, έτσι, ιδεολογίες, προγράμματα, ατζέντες κτλ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σωστά και μας στερεί, αν θέλετε, την ορθοκρισία, το γεγονός ότι δεν ακριβολογούμε, ότι αυτά που λέμε δεν αντιστοιχούν απαραίτητα και στην ουσία των πραγμάτων. Και αυτό βλάφτει και καθόλου δεν ωφελεί τόσο την ουσία των πραγμάτων όσο και εμάς. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα πω το εξής. Αν το δίλημα είναι παγκοσμιοποίηση ή Ευρώπη των κρατών εθνών, τότε να τσουβαλιάζουμε ως συλλήβδιν ακροδεξιούς όσους είναι ευρωσκεπτικιστές και, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουν σε μια Ευρώπη όπου τα κράτη-έθνη διατηρούν μια αυτοτέλεια, τότε ναι, είναι λάθος, κύριε καθηγητά. Χαρίζουμε δηλαδή στην ακροδεξιά ανθρώπους που απλά είναι σκεπτόμενοι και, αν θέλετε, αντιμετωπίζουν τα πράγματα με μια κριτική σκέψη. Έχω άδικο? Όχι, όχι καθόλου, και το θέσετε στις σωστές διαστάσεις. Είναι άλλο πράγμα να πεις ότι κάποιος είναι αντιδραστικός ή συμμετέχει σε έναν αντιδραστικό πολιτικό φορέα προκειμένου να θέσει κάποιος ευγενικά το τι μπορεί να είναι αυτός ο φορέας, και είναι άλλο να πεις ότι κάποιος είναι, για παράδειγμα, συντηρητικός. Συντηρητικός δεν σημαίνει αντιδραστικός. Συντηρητική είναι και η Tories, για παράδειγμα, στην Αγγλία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Tories, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κόμμα το οποίο κυβερνά, δεν είναι κόμμα το οποίο παράγει, δεν είναι κόμμα το οποίο συμβάλλει στο να πάει το Ηνωμένο Βασίλειο μπροστά? Έχουμε πρόβλημα με τις έννοιες, με την πολιτική ιδεολογία, και είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο να βάζουμε ταμπέλες και γενικεύσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και αυτό πολλές φορές κάνει κακό στην ατζέντα και, όπως σημειώσατε, χαρίζει, αν θέλετε, ανθρώπους με αγωνίες, με την καθημερινότητά τους, εν πάση περιπτώσει,
τους χαρίζει σε αντιδραστικά κόμματα τα οποία φτάνουν μέχρι τα άκρα, είτε αυτά είναι δεξιά είτε είναι αριστερά. Τα είδαμε και στην Ελλάδα αυτά. Τα είδαμε και στην Ελλάδα αυτά. Τα άκρα δεν έψη. Βεβαίως και εδώ τα βιώσαμε και το 12 και μην τα ξαναζήσουμε, κύριε καθηγητά. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Πάμε λίγο στα ελληνικά πράγματα λοιπόν. Είδατε σήμερα τον Πρωθυπουργό στην εταιρεία υδρογών ανθράκων, έκανε ανακοινώσεις, μίλησε για επανεκκίνηση, ταχεία επανεκκίνηση ερευνών για φυσικό αέριο σε 6 περιοχές πατρίδος μας, Ιόνιο και Κρήτη, νότια της Κρήτης μάλιστα, και εκεί θέλω το σχόλιο ασφαλώς για την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, και εδώ ανοίγουμε μια μεγάλη παρένθεση, τι θα γίνει νότια της Κρήτης, μήπως πέφτουμε πάνω στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Πρώτα απ' όλα, η σημερινή επίσκεψη και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού είναι μια διορθωτική κίνηση. Και είναι μια διορθωτική κίνηση η οποία αφορά σε ένα λάθος. Στο λάθος, στη λάθος εντύπωση, στη λάθος ιδέα, στη λάθος πολιτική που έλεγε απολιγνητοποίηση και πάμε σε καθαρές μορφές ενέργεια, σε πράσινη ενέργεια άμεσα. Αυτό δεν γίνεται τόσο γρήγορα. Αυτό θέλει προφανώς αρκετό χρόνο προκειμένου να επιτευχθεί και σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν μπορείς ξαφνικά να κόψεις το λιγνίτη, να κόψεις άλλες μορφές ενέργειας. Ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προκειμένου να δείξει το πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος την ενεργειακή του αυτονομία, να μην έχει εξαρτήσεις και κυρίως να μπορεί να διαμορφώνει τέτοιου είδους πολιτικές οι οποίες έχουν βάθος και λαμβάνουν υπόψη όλες εκείνες τις παραμέτρους οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενεργειακή ανασφάλεια. Συνεπώς, η ανακοινώση είναι στη σωστή κατεύθυνση, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα θα διεξάγει γεωτρήσεις σε περιοχές οι οποίες κατά την Τουρκία είναι αμφισβητούμενες. Εάν λοιπόν πραγματικά αμφισβητούν τον χώρο στον οποίο η Ελλάδα θα αποφασίσει να κάνει γεώτρηση νοτίως της Κρήτης, εδώ είμαστε και μπορούμε να τα πούμε. Μπορούμε να τα πούμε προφανώς σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, μπορούμε να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο και το καθεξής. Η αλήθεια είναι πως το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι είτε άκυρο είτε ανυπόστατο, δεν αντέχει σε νομική κριτική και πως όταν με το καλό και εφόσον με το καλό κάτι τέτοιο τεθεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, ίσως το πλαίσιο της Ελλάδας και της Λιβύης, γιατί η Λιβύη ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να αρνηθεί, για παράδειγμα, την πιθανότητα της ειρηνικής επίλυσης αυτής της διαφοράς ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου. Λοιπόν, τότε νομίζω πως το Διεθνές Δικαστήριο θα εξηγήσει επαρκώς για ποιο λόγο αυτό το κείμενο το οποίο έχει συναφθεί από την Τουρκία και από την Λιβύη απλά είναι λάθος, απλά είναι παράνομο. Απλά θα μπορούσε ακόμα και να υποστηριχθεί πως είναι ανυπόστατο, πως δηλαδή δεν υπάρχει. Και αυτό θα ήταν μια καλή αρχή, αν θέλετε, για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Ήδη το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο έχει ωφελήσει την ελληνική εξωτερική πολιτική, γιατί όπως διαπιστώνετε υπάρχει μια αφύπνιση του ΙΠΕΞ από εκείνο το σημείο και έπειτα, και μια δραστηριοποίηση η οποία είναι μάλλον πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα λοιπόν ένα θετικό βήμα ασφαλώς προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς υπάρχουν, κύριε καθηγητά, ισχυρότατες ενδείξεις πως πράγματι εκεί κρύβονται κοιτάσματα φυσικού αερίου τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Βλέπω όμως πως η ελληνική κυβέρνηση δεν σταματάει εκεί. Επισκέφθηκε, το ξέρετε, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Κώστας Κρέκας, το Τελαβίβ, τριμερή συνάντηση με τους ομολογούς του Υπουργού Περιβάλλοντος του Ισραήλ και της Κύπρου. Αναζητούνται νέοι ενεργειακοί δρόμοι. Τώρα, εκεί θα παιχτεί και το μεγάλο παιχνίδι. Και προσέξτε, όσο περισσότερο ανοίγουμε το παιχνίδι, όσο περισσότερο μιλάμε για σχέδια τα οποία έχουν να κάνουν με την ενεργειακή ασφάλεια και εμπλέκουμε περισσότερους παίκτες, τόσο το καλύτερο για εμάς. Για να το πω πρόχειρα, εάν εμείς βάλουμε στο τραπέζι 5 ή 10 σχέδια, το ένα να πιάσει, θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Ποτέ δεν μπορείς να υλοποιήσεις όλα τα σχέδια τα οποία θα κάνεις. Κάποια θα ναυαγίσουν, κάποια θα αποκλειστούν, κάποια θα αποκτήσουν προτεραιότητα απέναντι σε κάποια άλλα. Το θέμα είναι ένα ή δύο από αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει τελικά να υλοποιηθούν. Και αυτό είναι το κέρδος. Δεν φοβάστε, το διαβάσατε φαντάζομαι, φοβάστε καλύτερα να πω, ανησυχείτε τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Τουρκία ώστε να προχωρήσει έναν δικό της αγωγό μέσω της παράνομης ΑΟΣ του ψευδοκράτους με στόχο να φέρει φυσικό αέριο από το Ισραήλ προς την Τουρκία. Θα λέγα πως η Τουρκία εύλογο είναι
να λειτουργεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προσπαθεί να διασπάσει τις τριμερείς, τετραμερείς και τα γενικότερα σχήματα τα οποία έχει διαμορφώσει η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, το να συζητάει με το Ισραήλ προκειμένου να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της υφαλοκρηπίδας του Ισραήλ στην Τουρκία είναι κάτι το οποίο μόνο λογικό είναι. Αυτό το οποίο όμως είναι επίσης λογικό είναι το κατά πόσο το Ισραήλ θα προχωρήσει μια τέτοια ιδέα. Γιατί προσέξτε, είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για την αγορά της Τουρκίας και είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για το δέλεαρ της ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι ο βαθμός κατά τον οποίο ο EastMed, αν υποθέσουμε ότι ξεκινάει σήμερα και τελειώνει στα τέλη της δεκαετίας, μπορέσει να βοηθήσει, να ενισχύσει την ενεργειακή αυτονομία του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι εξίσου σημαντικό με τα καλώδια τα οποία θα ενώσουν την Ελλάδα με το Ισραήλ και την Ελλάδα με την Αίγυπτο και θα μεταφέρουν επίσης ηλεκτρική ενέργεια. Αυτά είναι σημαντικά έργα, είναι σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ενεργειακή ασφάλεια, έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι ενισχύουν το προφίλ της χώρας μας, ενισχύουν την γεωπολιτική σημασία της χώρας μας και την αναδεικνύουν ως πυλώνα σταθερότητας, προσελκύοντας με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω και επενδύσεις, αλλά και περισσότερα σχέδια τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο επίπεδο της ενέργειας. Πάμε λοιπόν τώρα και στο μια τελευταία ερώτηση. Εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα οι τεκτονικές αλλαγές, τις οποίες προκάλεσε σε παγκόσμιο γεωστρατηγικό πεδίο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πόλεμος αυτή, η παραφροσύνη, πώς βλέπετε εκεί τα πράγματα, κύριε καθηγητά? Δείχνει πως πάμε για πόλεμο διαρκείας. Θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι μια ημερομηνία ορόσημο η 9η Μαΐου, όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ. Ποιοι είναι οι αντικειμενικοί πλέον στόχοι που θέτει ο Πούτιν, ίσως ο διαμελισμός της Ουκρανίας, ανατολική-δυτική? Νομίζω πως ο Πούτιν εξακολουθεί να έχει μία φανερή ατζέντα και μία κρυφή ατζέντα. Για παράδειγμα, αποτραβήχτηκαν, αναδιπλώθηκαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βορείως του Κιέβου και άφησαν τις περιοχές τις οποίες είχαν καταλάβει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, διακήρυξε η πλευρά της Ρωσίας ότι θα επικεντρώσει την πολεμική της προσπάθεια στην περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας. Προσωπικά δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω δηλαδή πως οι Ρώσοι προσκαλούν το σύνολο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ανατολική Ουκρανία προκειμένου να έχουν μία αναμέτρηση μέχρι ασχάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ρωσία θα ξαναχτυπήσει σε άλλες πλευρές της ουκρανικής επικράτειας με σκοπό ακριβώς να τραβήξει, να αναγκάσει την Ουκρανία να τραβήξει στρατεύματα δυνάμεις από το μέτωπο της Ανατολικής Ουκρανίας. Πολύ δε περισσότερο πιστεύω πως οι στόχοι θα σκληρύνουν. Δηλαδή θα δούμε ακόμα πιο αποτρόπαιες πράξεις, θα δούμε περισσότερα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας να διαπράττονται, γιατί θα σκληραίνουν οι στόχοι και ήδη είχαμε αυτές τις φήμες αναφορικά με τη χρήση χημικών όπλων εχθές στην Μαριούπολη. Νομίζω λοιπόν πως το σκηνικό προμηνύεται ακόμα πιο δύσκολο, ακόμα πιο απάνθρωπο, γιατί επαναλαμβάνω όπως και το κάνω πολλές φορές όταν μιλάω για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μιλάμε για οργανωμένη βαρβαρότητα. Αυτό είναι ο πόλεμος και θα συνεχίσει να είναι με μεγαλύτερη ένταση και κλιμάκωση, ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας. Βλέπω λοιπόν ότι θα συνεχίσει αυτή η σύγκρουση, θα είναι μια παρατεταμένη σύγκρουση. Η 9η Μαΐου είναι απλά μια ημερομηνία κατά την οποία πιστεύω πως ο Βλάδιμιρος Πούτιν θα μας υπενθυμίσει τη σημασία της πολιτικής αποναζιστικοποίησης του Κιέβου. Νομίζω πως εκεί θα εστιάσει και όχι στο να πετύχει μια τόσο πια γρήγορη νίκη, ώστε να γιορτάζει μια νίκη και υποτιθέμενη απελευθέρωση της Ανατολικής Ουκρανίας εκείνη την ημερομηνία. Κάθε άλλο πιστεύω πως έτσι όπως πάμε το καλοκαίρι θα συνεχίσουμε να έχουμε τη σύγκρουση στην Ουκρανία και παράλληλα την ενίσχυση της Ουκρανίας στρατιωτικά από τη Δύση. Από το κακό στο χειρότερο. Αλλά τώρα σκέφτομαι φωναχτά, ήθελα να αυτό θα το ρωτήσω, γιατί νομίζω πως θα είναι το επόμενο που θα μας φέρει σε μεγάλη αναταραχή. Μήπως τώρα που η Ρωσία επιστρέφει, κύριε καθηγητά μου, το επόμενο πεδίο αντιπαράθεσης με τη Δύση, με το ΝΑΤΟ, πείτε όπως θέλετε, είναι τα Βαλκάνια?
Έχουμε εκλογές στη Βοσνία Ερζεγοβίνη σε λίγο καιρό. Είναι σαφές πως η δημοκρατία των Σέρβων εκεί έχει αποσχιστικές τάσεις. Στη Σερβία έχουμε έναν ηγέτη, επανεξελέγει ο κύριος Βούτσιτς, ο οποίος κρατά, θα έλεγα, φιλορωσικές ισορροπίες. Άρα, μήπως τα Βαλκάνια με το ήδη επιβαρημένο παρελθόν έρθουν σε μια νέα αναταραχή. Ξέρετε, ο μεγεθυντικός φάκος είναι μονίμως στραμμένος στη Βοσνία Ερζεγοβίνη εδώ και χρόνια για εμάς τους διεθνολόγους. Είτε ασχολούνται κάποιοι με τις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή πολιτική, είτε με το διεθνές δίκαιο. Γιατί η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι ένα προβληματικό κράτος. Είναι ένα δυσλειτουργικό κράτος. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα έχει επιβιώσει. Το ερώτημα για μένα λοιπόν δεν είναι τα Βαλκάνια. Το άμεσο ερώτημα, αν θέλετε, για εμένα είναι τι θα συμβεί όταν τελειώσει η σύγκρουση, η σύραξη στην Ουκρανία. Όταν υπογραφεί μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός, μια συμφωνία ειρήνης, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά τα όπλα, τα οποία έχουν εισρεύσει στην επικράτεια της Ουκρανίας, πού θα πάνε? Πιστεύετε πως θα μείνουν στην Ουκρανία? Δεν νομίζω. Εδώ οι αγρότες βρήκαν το άρμα, το δεθωρακισμένο μεταφοράς προσωπικού της, το ρωσικό, το δέσανε με το τρακτέρ και το πήγανε στο σπίτι τους για να το πουλήσουν για βαλιοσίδερα. Φανταστείτε πόσα όπλα, μικρόπλα, μιλάμε για αντιαρματικούς πυράβλους, για αεροπορικούς πυράβλους, για καλάστνικοφ ή οτιδήποτε άλλο εξοπλισμό, ο οποίος είναι φορητός, όλο αυτό το οποίο είναι συγκεντρωμένο αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, πού θα διασπαρεί στη συνέχεια όταν τελειώσει η ένοπλη σύραξη εκεί? Προφανώς σε γειτονικές περιοχές, πιθανότατα στον Κάυκασο, πιθανότατα στην Κεντρική Ασία, θα δούμε δηλαδή και άλλες περιοχές όπου θα εμφανιστούν αστάθεια και ανασφάλεια εξαιτίας ακριβώς του πολέμου στην Ουκρανία. Μάλιστα. Κατάλαβα. Μας κάνανε την καρδιά περιβόλη, κύριε καθηγητά. Τα χειρότερα φαίνεται πως είναι μπροστά μας. Ο Μίλτος Αργιανίδης νιώθει στην τοποθεσία Atlas TV επιδημιολόγος. Έτσι να σας το πω. Για να το ελαφρύνω λίγο. Πολύ ωραία, κύριε καθηγητά μου, να σας αφήσω να απολαύσετε την υπέροχη κορούλα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας και σήμερα στην τηλεόραση. Και εγώ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ, κύριε Ραϊλόγλου. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ακούσατε τον κύριο Μιλτιάδη Σαργιανίδη, καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νομίζω τα είπαμε όλα. Να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.